Να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα για να μας δώσει την δική του εκτίμηση, τη δική του επιστημονική εκτίμηση με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, νομίζω ότι για μία ακόμη φορά ήσασταν πολύ ουσιαστικός σε σχέση και με την τελευταία μας τηλεοπτική συζήτηση, αλλά και μιλώντας μαζί σας στο τηλέφωνο, είπατε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα κινηθεί. Και αυτό αποτυπώνεται στα σημερινά μετεωρολογικά δεδομένα, σωστά? Σωστά. Και θα πρέπει βέβαια να πω εγώ εν πρώτης, άσχετα από τα τηλεοπτικά και γενικά τα ραδιοφωνικά ρεπορτάζ ή τις δημοσιογραφικές αναφορές, θα το πω καθαρά επιστημονικά. Ήταν πολύ επιεική, θα λέγαμε, η όλη εκδήλωση των καιρικών φαινομένων Βεβαίως. Από ένα τέτοιου είδους σύστημα. Καταρχήν, κύριε Λέκα, να σας διακόψω. Θέλω να εξαιρεθούμε εμείς από αυτήν την αναφορά, την δημοσιογραφική, γιατί από την πρώτη στιγμή και με τη βοήθεια τη δική σας παρουσιάζαμε τα μετεωρολογικά δεδομένα με τις απόψεις των ειδικών και όχι με τη λογική να τρομάξουμε. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Δυστυχώς, στο τέλος ο κόσμος θα μας πάρει με ένα άλλο μάτι της κινδυνολογίας, κάτι το οποίο δεν ισχύει, της υπερβολής. Βεβαίως, ένα σύστημα το οποίο δείχνει να έχει τέτοιου είδους δυναμικά χαρακτηριστικά πρέπει να το παρουσιάζουμε στον κόσμο και για τις περιοχές εκείνες οι οποίες εν δυνάμει βρίσκονται στον κίνδυνο. Θα σας πω ότι ξέφυγε λίγο το σύστημα και δεν χτύπησε τις περιοχές και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλού το περιμέναμε, αλλού έδωσε την ένταση, είδατε εκεί στη Λαμία, στο Καρπενήσι και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Μα εμείς ως επιτοπλίστων επισημέναμε στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Κεντρική Πελοπόννησο και ίσως τώρα το βράδυ λίγο από Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική, που και εκεί δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι το τόσο ιδιαίτερα σημαντικό πέραν από μια τυπική κακοκαιρία. Γιατί το σύστημα ουσιαστικά τώρα αποδυναμώνεται. Η δυναμική του έχει πέσει πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι καν, θα λέγαμε, μεσογειακός κυκλώνας πλέον. Τιμή Σένεκεν, τον συνεχίζουμε να τον λέμε έτσι. Πάντως από αυτό που βλέπαμε και νωρίτερα και θα το ξαναδούμε, φαίνεται ότι ο μεσογειακός κυκλώνας φαίνεται να περνάει ξυστά από την Κρήτη με βάση την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Άρα να υποθέσω ότι κρατάτε την χθεσινή σας εκτίμηση ότι το νησί δεν θα πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα. Πράγματι, έτσι δίνουν τα δεδομένα και όπως σας είπα, κατέρχεται νότια της Πελοποννήσου σταδιακά από αύριο, γιατί θα συνεχίσουμε να είμαστε σε μια επιφυλακή, να παρακολουθούμε τα καιρικά δρόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Στερεά, την Εύβοια και την Αττική. Εκεί προφανώς και ίσως και τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά όπως σας είπαμε, τα συνήθη μιας τυπικής κακοκαιρίας. Το σύστημα έχει πλέον χάσει δυναμική. Θα κατέλθει λοιπόν από αύριο, από το πρωί προς το μεσημέρι προς τα νότια, θα περάσει στο Ιόνιο, εκ νέου δυτικά δηλαδή της Κρήτης, αρκετά δυτικά. Θα είναι όμως ένα βαρομετρικό χαμηλό πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με το μεσογειακό κυκλώνα που οργανώθηκε στο Ιόνιο. Άλλαξε τελείως τη δυναμική του κατάσταση. Έτσι λοιπόν, από την περιοχή αυτή που θα περάσει δυτικά μας, έχοντας ακόμα, θα λέγαμε, κάποια χαρακτηριστικά δυναμικά, θα δημιουργήσει κάποιες καιρικές συνθήκες προς το μεσημέρι και το απόγευμα, θα έλεγα, κυρίως για δυτικές και νότιες περιοχές του νησιού, λόγω και των νότιων νοτιοδυτικών ανέμων, οι οποίοι δεν θα ενισχυθούν ιδιαίτερα, 4 με 5 τοπικά έως και 6 μποφόρ. Θα δώσει λοιπόν κάποιες βροχές και μακάρι να τις δώσει, γιατί ειλικρινά με τα τόσα που είπαμε, αν δεν βρέξει τώρα στις δυτικές περιοχές για τους παραγωγούς, ιδιαίτερα στο Κάστανο, την Ελιά κτλ., θα απογοητευτούν παντελώς. Κύριε Λέκα, βεβαίως οφείλω να ρωτήσω, ούτε προβλήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις αναμένονται, έστω και από τα δυτικά. Καθώς μας είπατε ότι απλά έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό μέχρι εκεί. Ακριβώς. Το οποίο με κάποιους ανέμους στα 4 με 5 που έχει απόψε, 4 με 5 που έχει αύριο Σάββατο και μετά θα μπουν οι βοριάδες στα 5 με 6 και τοπικά 7, γιατί με τους βοριάδες θα πρέπει να επισημάνω, ήθιστε το νησί μας, επειδή έχει μια τέτοιου είδους διάταξη, να υποδεχτεί το βόρειο ρεύμα από αργά το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή ξημερώματα, να υποδεχτεί το βόρειο ρεύμα με την ψυχρή μάζα και να επεκτείνει τα καιρικά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές του νησιού, μακάρι να βρέξει καλά και στα ανατολικά. Αυτό λέμε τώρα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.